Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. All About Aris on Air στο Λίπερο 107,4. Θα πάω μαζί μέχρι και τις 7. Χρήσανο Σταλτίδη στο μικρόφωνο και έχουμε πολλά και σημαντικά να σας πούμε στην εκπομπή που δεν έχετε παράπονο. Σας είχε προειδεάσει για την μεταγραφή του Στόπερ σε αντίθεση με ό,τι κυκλοφορούσε δεξιά και αριστερά και έλεγε για μη μεταγραφή λόγω Μπαργκάν, Μιλούνοβιτς, τίποτα. Σας είπαμε όχι, θα γίνει μεταγραφή. Και γίνεται μεταγραφή. Όλο το παρασκήνιο εδώ. Λίμπερο 107,4. Φυσικά η μεταγραφή δεν είναι ο Πογκμπά. Όπως λέγονταν και γράφονταν δεξιά και αριστερά. Βέβαια. Κύριε Κιώση, μήπως ξέρετε εσείς ποια γκόμενα εννοεί εδώ η κοπέλα. Ρωτάω τρεις μέρες, δεν μου απαντάει κανένας. Ποια είναι η γκόμενα, λέει Άρη θες. Ποια γκόμενα θες. Ποια είναι αυτή, ξέρεις μήπως. Μήπως ξέρεις ποια κρύβεται πίσω από τη μεταγραφή του Μαυράη. Ούτε αυτό το ξέρεις. Πρώτη μέρα άρτη αφιχθείς από τις διακοπές στο Χρήστος Κιώσης με διάθεση πολύ για δουλειά. Είδηση της στιγμής, της τελευταίας στιγμής. Δεν ζήτησε εισιτήρια ο ΠΑΟΚ για το γεντί κουλέ μετά το θέμα με την φωτοβολίδα. Έρε και να το έκανε ο Καρυπίδης αυτό σε αντίστοιχο περιστατικό με τον Άρη. Θα βγαίναν όλα τα δεν είναι παπαγαλάκια, συγγνώμη. Όλα τα κοράκια θα βγαίνανε και κρά! Δεν δίνει το λαό να πάει! Τι μπάλα είναι αυτή, ποδόσφαιρο χωρίς τον κόσμο! Τώρα που η απόφαση είναι του Ιβάν. Να σδράβια! Κόντρα με τους οργανωμένους! Κόντρα και με τους ανοργάνωτους! Δεν έχει λεφτά ο Άρης να πάει προετοιμασία! Χρωστάει στο ξενοδοχείο! Χάλασε το λεωφορείο, απλήρωτη ήταν τι χάλασε! Προκαταβολές χωρίς τηλεοπτικό δεν έχει να δώσει λεφτά να πάρει παίκτες! Άμα κάτσει καμιά προσφυγή, πες ρε παιδιά, δεν τον πληρώνω μια δόση τον Μπαργκάν και μου την κοπανάει κατευθείαν την άλλη μέρα! Φανταστείτε, ξέρετε τι έχει να γίνει! Τι έχει να γίνει! Γι' αυτό θέλω να έχετε και τα αυτάκια σας και τα ματάκια σας και όλα ανοιχτά! Ούτε θα πρέπει τώρα να τρελαθούμε όλοι και να λέει ο Καρυπίδης πετάει, ο Γάιδαρος να λέει μαζί πετάει! Πετάει ο Γάιδαρος! Αλλά να αξιολογούμε και να το αποδίδουμε αυτά που πρέπει. Δηλαδή είναι κακό να πεις ότι ο άνθρωπος έχει ρίξει χρήμα, έχει φέρει παίκτες, έχει πληρώσει προκαταβολές, σαραντάρες και πενιντάρες, έχει φτιάξει τα γήπεδα και μου είπε ότι έπρεπε να είναι και γεωπόνος να προβλέψει ότι θα είναι έτοιμο το χόρτο. Φέρνει τώρα και τον Μαυράη, έχει φέρει τόσους καλούς ποδοσφαιριστές, έχει γίνει μια καλή ομάδα, δεν πρέπει να το πούμε, τι πρέπει να λέμε. Να λέμε για τα σούπερ μάρκετ. Αυτό πρέπει να λέμε. Ή το άλλο το παραμύθι που βγάζουνε. Να δω το Γενάρη αν θα τους έχετε πληρώσει. Όχι ρε, να δω εγώ αν θα τους έχεις πληρώσει. Θα πούμε για τη μεταγραφή αυτή η οποία ισχυροποιεί πάρα πολύ τον Άρη στα μετόπισθεν. Πρόκειται για έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Έναν ποδοσφαιριστή που πέρσι στην Bundesliga, πρόπερσι συγγνώμη, όχι τη σεζόν 17-18. Το 17-18 νομίζω. Ναι, το 17-18 πέρσι, παρόλο που η ομάδα του πήγε εκεί που πήγε, ο συγκεκριμένος αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος μετά τον Παπασταθόπουλο, δεύτερος κορυφαίος δηλαδή αμυντικός στην Bundesliga. Όχι στην Football League. Όχι στην Βουλγαρία. Όχι σε κανένα νησί Κέιμαν. Στην Bundesliga. Δεύτερος καλύτερος αμυντικός μετά τον Παπασταθόπουλο. Για όσους δεν ξέρετε, ο τύπος ναι μεν είναι Αλβανός, αλλά έχει γεννηθεί, μεγαλώσει και παίξει μπάλα μόνο στη Γερμανία. Πατάς Μαυράη, σου βγάζει Μάουρερ. Αν πατήσω Μάουρερ, τι θα μου βγάλει Μαυράη. Κάτι πρέπει να μου βγάλει ρε φίλε διαφορετικό. Δεν γίνεται. Θέλω να σας πω ακριβώς, για να μην λέω από το μυαλό μου. Έχει αυτό το περίεργο το Τζέι στο τέλος το αλβανικό. Μισό λεπτό για να το βρω. Για να σας πω ακριβώς τι ακριβώς. Για να σας πω ακριβώς τι ακριβώς. Πολύ ωραία. Υπερβολή. Είναι σαν να ψάχνεις και ταυτόχρονα μιλάς. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, θα το δώσω λίγο. Έχει γεννηθεί λοιπόν στη Γερμανία. Μάλιστα,
Να το κάνουμε, παιδιά, μαύρα παντού. Μην το κάνουμε τα μισά μαύρα ή τα άλλα μισά. Αλλού το τόνο και τα άλλα μισά άλλο το τόνο. Μαύρα ή. Στο Α. Το πρώτο το Α ο τόνος. Να διορθωθεί, παρακαλώ. Λοιπόν, γιατί τα μισά τα έχουμε μαύρα και τα άλλα μισά τα έχουμε μαύρα. Δεν γίνεται. Να τα αλλάξουμε λίγο. Λοιπόν. Εκεί ανακοίνωση πάει Άρης. Θα σας την πούμε και αυτή. Για την έκθεση κτλ. Το πρωί τον λάτρεψε τον Καρυπίδη ο Ασλαμής με την φωτογραφία με την Αστερόησα και In God We Trust. Κάτι τέτοια κάνει ο Καρυπίδης και τον τρελαίνει τον Ασλαμά. Υπάρχει ανακοίνωση ότι την Κυριακή στις 9 του Σεπτέμβρη 1 η ώρα τομέας Β07 στάν 30 πλησίων της πύλης εμπορίου θα γίνουν τα εγγένεια του περιπτέρου της ΠΑΕ Άρης. Κυριακή, 1 το μεσημέρι, θα γίνει η συγκεκριμένη εκδήλωση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ Άρης. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Ο Super 3 λέει ήττα μίνι σίγμα γάμα. Τι είναι αυτό, δεν καταλαβαίνω φίλε, εγώ δεν ξέρω από τέτοια. Ήττα μίνι σίγμα γάμα. Ήττα μίνι σίγμα γάμα. Εντάξει, Super 3 είναι. Κάτι θα σημαίνει, δεν ξέρουμε εμείς από αυτά. Δεν γνωρίζουμε εμείς από αυτά. Δεν ξέρουμε. Έχει βιντεάκι, πολύ ωραίο βιντεάκι βλέπω εδώ. Έχει αναρτήσει ο Super 3. Μπείτε στο Lab Outdoors, το δείτε. Εξαιρετικό βιντεάκι κερκίδας, 5,5 λεπτά. Με τίτλο Ήττα μη νη σίγμα γάμα. Έχει σχέση με τον γάμα ή το μαυράει. Εντάξει, ξέρεις, αυτοί κάνουν πολύ ωραία συνθήματα. Δηλαδή πρέπει τώρα ο αρμόδιος για τέτοια θέματα στους συνδέσμους να έχει κάτσει κάτω να βγάλει τα συνθήματα. Δηλαδή έχω έναν που είναι, το λένε γκάμα και έναν που σε μαυράει και που σε δέρνει. Έναν μαυράει και δέρνει και έναν γκάμα. Δεν πρέπει ρε φίλε να βγάλω κανένα μια συνθήματα αλλά τώρα με αυτούς εδώ. Και μαυράει και γκάμα. Είμαστε έτοιμοι. Σποτάκι κάναμε. Το κάναμε. Το παίξω στον αέρα εγώ. Θα το δώσει το Χρήστο το παίξει. Το είναι έτοιμο. Ο Παπατρέγιας. Παπατρέγιας είναι ρε φίλε αυτός. Συνέχεια. Βάλε. Βάλε σποτάκι Χρήστο παίξε. Τι τώρα στο διάλειμμα. Πρώτα με αυτό θα ξεκινήσουμε. Άρε Ντρούλινγκ τι τον έχεις κάνει. Τι τον έχεις κάνει τον Παπατρέγια. Τον Παπατρέγια. Υπόθεση μαύρα. Για όσους γνωρίζουν, αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν ότι αποτελεί υπέρβαση η έλευση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή στις αρχές Σεπτέμβρη στον Άρη. Όταν ο Δελιζήσης πάει μια χαρά, ο Βέλεθ δείχνει ένας καλός ποδοσφαιριστής, βέβαια σε 2-3 περιπτώσεις μου έχει κάνει και τα λαθάκια, αλλά δεν το αξιολογώ ως κριτική απόδοση τώρα αυτή τη στιγμή. Το αξιολογώ αν είναι καλός παίκτης. Ο Ούγκο Σόουζα βρίσκεται στον πάγκο και αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή, πόσο μάλλον όταν είναι στον πάγκο. Και ψάχνω τέταρτο στόπερ. Θα έλεγε κανείς τίποτα αν έφερνα τον Τσαλτίδοβιτς με 80 χιλιάρικα συμβόλαιο. Μήπως δεν θα μου έλεγε ότι είμαι πρώτος μάγκας αν έφερνα τον Γκιόσοβιτς με 120 χιλιάρικα συμβόλαιο. Αν έπαιρνα από το λίγο πιο πάνω Ραφάκι με 150-160 χιλιαρικάκια, πιο πολλά δηλαδή από ό,τι παίρνει ο Σόουζα, θα λέγαμε όλοι τετράδα αν χρειαστεί κτλ. Φωνάζει πολύ αυτή Χρήστο, χαμήλωσε την λίγο. Πας λοιπόν και παίρνεις έναν παίκτη που πέρσι έπαιρνε 400, ενεργό διεθνή στην εθνική, παίκτη ο οποίος έπαιζε στις εθνικές ομάδες της Γερμανίας Under 17, Under 19, Under 21 και το 12 που είναι σημείο αναφοράς για αρκετούς Αλβανούς όπως και ο Μπάσα επέλεξε την Εθνική Αλβανίας που τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει τόσο όσο για να τη δούμε ακόμα και στο Euro. Είναι αρχηγός της.
είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Στην καταλληλότερη ηλικία για στόπερ. Και κοστίζει πολλά περισσότερα χρήματα από όλο σου του στόπερ αυτή τη στιγμή. Αντί λοιπόν να πας σε μια συμπληρωματική κίνηση, πας και φέρνεις τον θεωρητικά, γιατί θεωρητικά είναι, γιατί ο Δελιζήσης μπορεί να παίρνει τα λιγότερα, αλλά είναι σκύλος και είναι εξαιρετικός μέχρι στιγμής ο Δελιζήσης και του οφείλουμε όλοι πολλά μπράβο και συγχαρητήρια για την παρουσία του στην ομάδα και στην προετοιμασία και στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Αλλά πας και φέρνεις έναν παίκτη από το πάνω ράφι που δεν θέλω να κάνετε κάτι άλλο πέρα από τα εύσημα που πήρε το 16-17 που αναδείχθηκε δεύτερος κορυφαίος αμυντικός στην Bundesliga. Πάτε μπείτε στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού. Το τι λέγονταν, τι γράφονταν και τι ισχύει για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και ο Άρης τον φέρνει έχοντας την αβαντουά φυσικά του πλεονεκτήματος ότι τον έψησε ο Μπάσα. Αλλά για σκεφτείτε λίγο. Ο Μπάσα βρήκε τον Μαυράη, τον Μαυράη, στην Εθνική. Τώρα που παίζουν και αυτοί οι Nations League και τα λοιπά. Αν τα πράγματα δεν ήταν καλά στον Άρη. Εδώ δύο μήνες είναι ο Μπάσα εδώ. Αν δεν είχε πάρει την προκαταβόλα. Αν δεν έβλεπε το κλίμα. Αν δεν έβλεπε την ομάδα. Αν δεν έβλεπε το πώς λειτουργούν τα πάντα στον Άρη μέχρι στιγμής. Θα του έλεγε του κολλητού του «Καμ του Γκρίς για να τη βρεις». Θα του έλεγε «Μάκα, άσε το εδώ. Μου είπαν 50, μου δώσαν 30. Τα γήπεδα χάλια. Η πόλη. Άστα να πάνε μπάνε. Πού να έρχεσαι τώρα εκεί. Άτε τώρα τι. Και εγώ που πήγα μετά νιώσα τώρα ρε φίλε. Άσε. Θα πω ότι δεν θες να έρθεις. Ότι έχεις θες να μείνεις Γερμανία. Αν δεν θες να αφήσεις τη Γερμανία, α πούμε και ότι έχεις οικογενειακό θέμα, γυναίκα σου δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Άσε τώρα, πού να έρχεσαι. Δεν του είπα αυτό. Του είπε έλα με τα χίλια. Έλα με τα χίλια. Και εσύ πες ότι θα έχω το στόπερ μπροστά και το αμυντικό χαφ, το στόπερ πίσω και το αμυντικό χαφ μπροστά που παίζουν στην εθνική τους και βρίσκονται με κλειστά μάτια και δεν θα είμαι καλός. Εσύ πες ότι όταν έχει κάρτα ο Βέλεθ ή δεν τα πάει καλά. Μου κάνει κάτι λάθος από το προχθεσινό που μου έκανε. Ρε εσύ Φραν, ρε αγόρι μου, ρε παλικάρι μου, ρε τζουτζούκο μου. Τι είναι αυτά ρε αγόρι μου, τι δεν θα πάθουμε, τετραπλό εγκεφαλικό δεν θα πάθουμε. Τρίπλα έξω από την περιοχή, το πύρο βαψωμαλιάς θα μας το κάρφωνε και μετά θα λέγαμε εμείς μία τελική ένα γκόλ η Λάρισα. Ρε παλικάρι μου, ρε αγοράκι μου, για να μπει λίγο ούγκο μέσα, για λίγο. Θα έχω ούγκο από πίσω να γαυγίζει. Θα έχω Δελιζήσαρο, πιστό στρατιώτη, όποτε χρειάζεται, βασικό, αναπληρωματικό, την ώρα του αγώνα, πριν, μετά, από μπρος, από πίσω, από τα πάντα, να είναι έτοιμος να μπουκάρει. Ελάτε. Ελάτε να μου βάλετε γκολ. Έλα, στείλε μου το σέρβο. Στείλε μου το σέρβο. Το σέρβο στείλτε μου. Στείλτε το σέρβο, στείλτε τον. Στείλτε τον, το δαγκώσει. 1,89 είναι ο κύριος Μαυράη. Ψηλό παλικαράκι. Ο Μερτζίμ, οικογενειάρχης, γεννημένος στις 9 Ιουνίου του 86, παίζει και στις δύο θέσεις στο κέντρο της άμυνας. Αυτή τη στιγμή αξιολογείται στο 500 η αξία του. Είχε φτάσει κάποια στιγμή πέρσι να κοστίζει 2,5 εκατομμύρια. Έχει γεννηθεί στη Γερμανία, έχει μεγαλώσει στη Γερμανία, έχει διπλή υπηκότητα. Έχει και κοινοτικό διαβατήριο δηλαδή, γερμανικό. Έχει και αλβανικό. Οι Αλβανοί θεωρούνται τέτοιοι. Β' ζώνη είναι οι Αλβανοί. Αλλά είναι και έχει γερμανικό, οπότε δεν τίθεται ζήτημα. Έχει χορηγία με την Nike. Άρε Καρυμπίδη, πώς τα κολλάς ρε φίλα αυτά. Πώς τα κολλάς αυτά. Και έχει παίξει εκεί στους Kickers της Στουτγκάρδης, στη Ρόζεν. Δεν του ξέρουμε αυτού. Ντάρμσταντ, Μπόχουμ, Γκρόιτερ Φιρτ το 10-11. Μπορεί να παίξει και κόντρα στον Άρη που παίξαμε ένα φιλικό 2-2. Το 10-11 δεν ήταν το 2-2 ή το 8-9 ήτανε. Το 9-10 κάπου εκεί τέλος πάντων. Κολονία και Αμβούργο.
Μόνο Deutschland δηλαδή έχει παίξει. Έχει 43 συμμετοχές με την Εθνική Αλβανίας και 3 γκολ. Και νωρίτερα, όπως σας έλεγα, έχει παίξει στις μικρές εθνικές ομάδες της Γερμανίας πριν πάρει την απόβαση να πάρει την, να διαλέξει την Αλβανία. 20 παιχνίδια είναι φιλικά με την Εθνική Αλβανίας, 16 προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου, 4 προκριματικά Euro και 3 στο Euro. Έχω μια πληροφορία ότι ο Καψάλης που ανήκει στον Άρη πήγε στη Δόξα Δράμας. Για ψάξτε το λίγο τα τσακαλάκια μου εκεί στο Λαμπαουτάρης, αν ισχύει 100% να το δώσουμε σίγουρο στον κόσμο, να το γράψουμε κιόλας. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω. Για ψάξτε τη λίγο. Τώρα, αν θα είναι ο Μαύρα η καλύτερος από τον Γιάρο, μακάρι. Εγώ το θεωρώ δύσκολο. Παίχτες σαν τον Ρονάλντο Γκιάρο είναι σπάνιοι. Και η καριέρα του Γκιάρο ήταν πολύ μεγαλύτερη από του Μαύραη. Ο Μαύραη μέχρι τώρα ήταν στη Γερμανία, στην Bundesliga. Σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα, σε υψηλό επίπεδο. Παίχτης διεθνής με την εθνική ομάδα της Αλβανίας, με 43 συμμετοχές και αρχηγός πλέον. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Ο Ρονάλντο Γκιάρο είναι ίσως ο καλύτερος στόπερ που έχει περάσει στην νεότερη, μην μπερδευτείτε, νεότερη ιστορία του Άρεος. Εξαιρετικός. Όχι μόνο για τον τρόπο που έπαιζε ο ίδιος, αλλά και για τον τρόπο που βοηθούσε να παίξει ο διπλανός του, ο συμπαίκτης του. Ο Μαύραη έχει τέτοιες ικανότητες, δυνατότητες να βοηθάει το έτερο στόπερ. Και παίζει και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Ο Πάκο Ερέρα πάντως πανηγυρίζει. Κλείνουμε τις μεταγραφές με Μαύραη. Εκτός αν έχουμε τίποτα από το παράθυρο. Δεν έχει κι άλλο παιχνίδι να ξαναγεμίσει ο κόσμος στο γήπεδο, να γράψει ο Καρυπίδης έτσι εσείς, έτσι κι εμείς. Νομίζω είμαστε καλά. Η ομάδα έχει αλλάξει κατά πολύ. Έχει ποιότητα, έχει βάθος. Θα μπορούσε ενδεχομένως 2-3 κινήσεις ακόμα να τις κάνει, αλλά μετά θα μιλούσαμε για υπερβολή. Τη υπερβολή, ο υπερβολή. Αυτό το οποίο θέλω εγώ, αν μπορώ να πω ότι να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα από την ομάδα, είναι να τελειώσει, να διασφαλίσει σε σχέση με το χλώο τάπητα ότι όλα θα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Έχουν προκύψει πολλοί ειδικοί τελευταία. Άλλοι λένε για το χόρτο, άλλοι λένε για το χώμα, άλλοι λένε για το συνθετικό, άλλοι λένε για το ένα, άλλοι λένε για το άλλο. Ακούνε μία Κύπουρο συζήτηση. Βγάζουν ένα συμπέρασμα, πάντα αρνητικό τις περισσότερες φορές, και το πετάνε. Εγώ λέω δεν ξέρω. Λέω ότι περιμένω από την ομάδα να μας ενημερώσει για αυτά τα ζητήματα, πότε θα είναι απόλυτο έτοιμο το γήπεδο. Οι πληροφορίες που έρχονται από τον Άρη αναφέρουν ότι το μάτς με τον Λεβαδιακό θα γίνει κανονικά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Όχι και πέρα, παιδιά, γιατί με ρωτάτε πολύ τι περιμένω εγώ, αν θα γίνει, προλαβαίνουν, δεν προλαβαίνουν. Ούτε κυπουρός είμαι, πάρτε τον Νικοπολίδη ένα τηλέφωνο να σας πει. Ούτε γεωπόνος είμαι, ούτε μπορώ να αξιολογήσω την πληροφόρηση. Δηλαδή μου λέει, παίρνω τον υπεύθυνο της εταιρείας, τον Κιώση, και μου λέει ο Κιώσης θα είναι έτοιμο. Γιατί ρίξαμε χώμα τέτοιο και δύο σπιθαβές από εκεί και φύτρωσε εκεί το χόρτο και πήραμε αυτή την ποιότητα και ήταν αυτές οι μερίδες του χόρτου που δώσαμε και αυτό και εκείνο. Θα καταλάβω. Θα νιώσω. Θα αξιολογήσω. Πώς το κάνουν τώρα κάποιοι άλλοι αυτό και το αξιολογούν ενώ δεν ξέρουν ούτε γλάστρα να ποτίσουν, είναι άξιο
αναφοράς και ερωτηματικό. Λέει Μιγγενά. Μιγγεν Πάσα, μήπως λέγεται, πώς λέγεται, Μιγγεν Πάσα λέγεται το άλλος. Ε, και λέει Μιγγενά, 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 μήπως λέει αυτό, να. Ε, μεγάλο αλάνιο Μπάσα, παιδιά, να ξέρετε. Τον έκανε τον Μαύραη να θέλει να αφήσει την Εθνική να έρθει από σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλο αλάνι. Και δεν δώσαμε και λίγα λεφτά, να ξέρετε. Ακριβούτσικο είναι το παλικάρι μας. Ψηλό κασέ είχε. Δύο χρονάκια θα υπογράψει. Και πάμε για άλλα. Ο φίλος ο Γιάννης μου θέτει ένα ερώτημα που θα το θέσω απευθείας στους ανθρώπους του Άρη. Και ελπίζω πραγματικά να έχουμε και άμεσα απαντήσεις. Μαυραετός ο Καψάλης. Έρε, μόλις το είπα αμέσως. Θα τεθούν οι ερωτήσεις και θα μας απαντήσουν αρμοδίως. Να πω ότι δεν λέει αλήθεια. Αλήθεια λέει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πάντα αυτό συμβαίνει. Και λεφτουδάκια έχεις και δυνατότητες βλέπεις και σου λέει ο άλλος, άμα φέρω κι άλλο καλό παίχτη, κάθε Κυριακή έτσι ήταν το γήπεδο. Ποιος με πιάνει μετά. Έτσι είναι αυτά. Πάμε στο break και όταν επιστρέψουμε ανοίγουμε γραμμές και έχω και δύο ακόμα πιπεράτα να σας πω για κάτι γήπεδα, κάτι εκτάσεις του δημοσίου που χαρίζονται, κάτι συμφωνίες που γίνονται και κάνα δύο ακόμα που έχουν σχέση φυσικά με το μεγαλύτερο σύλλογο στη Μακεδονία. Την original, όχι τη fake εδώ δίπλα. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής. Ξεκινάμε. Πάμε να ακούσουμε ακροατές, πάμε να ακούσουμε εσάς. Ανοίγουμε γραμμούλες. 23-10-287-888. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων FM και ενώ αποστολή στο 54-5-26. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ, τον πρώτο φίλο. Έλα, φίλος. Έλα, φίλος. Συλληπιτήρια, Χρυσανθέ. Να είσαι καλά. Δεν μου λες, επειδή είμαι τόσο χαρούμενος, φίλε, δεν μπορώ να μιλήσω ισπανικά. Μόνο δύο λέξεις θα σου πω. Μίλα αλβανικά. Λοιπόν, θέλω να πω... Κλείσ' το ραδιόφωνο. Κλείσ' το ραδιόφωνο. Ναι. Θέλω να πω «Βάμος καπεών». «Βάμος καπεών». Λοιπόν, για πες μας, κύριε δημοσιογράφε. Μάλιστα. Αυτός ο Καρέλης. Καρέλης. Από τα Μόρτο, Σούπερ Φούξ. Καλός παίκτης. Λοιπόν, έρχεται με μεταγραφή ή δανεικός από την ομάδα των καρδιών τους, όπως έπαιζε ο Αναστασιάδης, ο Φωνιάς, ο ένας και ο άλλος με εκείνο το Μίνκ. Ρε εσύ τα ρούβλια πώς πάνε και έρχονται με τον Αφραγκούζο. Αφραγκούζος. Ρε Αφραγκούζο. Δεν μου λες εκείνος ο Βραζιλιάνος των 5 εκατομμυρίων ρουβλίων να παίξει μπάλα. Ποιος τους πληρώνει. Θα μας απαντήσετε, κύριε δημοσιογράφε. No ο Καρέλης. Non conosco. Ναι. Όλα αυτά για κάποιους που θέλουν πάλι, κοιτάξτε, η ομάδα του Λέλο Μπαμπακόπουλου, του Ζλατάνου και του Ζακιστίδη και του Μίχα δεν πρέπει να ομιλεί. Ναι. Και του Κάκου και του Σταυρίδη. Μάλιστα. Έτσι είναι, κύριε Μπούζο. Κύριε Μπούζα. Λάθος κάνετε. Τσαλτίδης εγώ. Ξέρω, κύριε δημοσιογράφε. Ξέρω, κύριε δημοσιογράφε. Μήπως μπερδεύτηκες για τότε. Όχι, αυτή η μεγάλη δημοσιογραφία που έκανε αυτή την πόλη της Θεσσαλονίκης με μια ομαφωνία πόλη που γελάει ακόμα και το χωριό της περιφέρειας. Μάλιστα. Που θα να κερδίσουν το 1-4. Μήπως θυμάστε αυτό το 1-4, κύριε δημοσιογράφε. Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάστε. Τι ωραία θα διασκεδάσουμε φέτος. Ο Χαβίτο, ο Κάμπορα. Σπανάθες. Το Παπατζηλίκι τελείωσε. Η παπαριά βέβαια υπάρχει, αλλά το παπατζηλίκι θα τελειώσει κάποια στιγμή με την πάρτι σας. Η παπαριά. Έτσι είναι. Τι ωραία που... Εγώ στο είπα και άλλη φορά, μπορεί να με έκυψει κουρκουμπίνια το 2010, αλλά εγώ θα το διασκεδάσω. Έχει τη τρίτη αγωνιστική μίση, όπως έλεγε ο Γκάλης, ένα-ένα παιχνίδι, ένα-ένα. Θα μας απογειώσετε, παπατζηλίκια. Γεια σας, κύριε. Κύριε, γεια σας, κύριε. Γεια σας.
2310-287-888 είναι στη διάθεσή σας. Είπαμε για τον Μαυράη. Να δούμε αν θα ανακοινωθεί σήμερα ή αύριο ο ποδοσφαιριστής ή τις επόμενες ημέρες τέλος πάντων. Έχει την δυνατότητα αυτή η ομάδα μέχρι και τις 14 του μήνα να ανακοινώσει τον Αλβανό κεντρικό αμυντικό. Για να μην ξεχνιόμαστε για τον Μαυράη. Σας είχε ενημερώσει το Λαμπαουτάρης και ο Λίμπερο. Προ 20, όχι παραπάνω, παραπάνω από 20 ημέρο έχει που σας ενημέρωσε. Όταν ήταν δεδομένη η μεταγραφή του Πογκμπά. Μαύραη. Βράδυ ήταν, απόγευμα. Προς βραδάκι. Κάτι έγινε εκεί, κάτι είχε γίνει εκείνη τη μέρα. Θα το βρω ακριβώς ποια μέρα είναι. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα Χρήσανθε. Καλησπέρα και σε σένα. Λοιπόν, Παναγιώτης. Έλα Παναγιώτη. Πολύ καλή κίνηση. Ναι, είναι καλός παίκτης. Λόγω στοιχήματος παρακολουθούσα Γερμανία. Γενικότερα παρακολουθούμε Γερμανία. Μην πέσουμε στη λούμπα ότι πήραμε ένα παίκτη από ομάδα που έπεσε στη Γερμανία. Ομάδες Β' Γερμανίας είναι καλύτερες από τις πρώτες στην Ελλάδα. Όντως. Έτσι. Είναι πολύ καλός παίκτης και σε αυτό που είπες με τον Μπάσα... Πιστεύω όταν αρχίσει και μπαίνει στο κλίμα της ομάδας. Για να βοηθήσω τους φίλους μας, γιατί ακούω διάφορους παοξίδες να λένε για αυτό που έπεσε, η άλλη ομάδα που έπαιξε μπαράζ ήταν δηλαδή ένα βαθμό πάνω από το Αμβούργο, η Βολσμπουργκ, ήταν του Βιερίνια. Εκεί έπαιζε ο Βιερίνια. Ένα βαθμό πάνω από το Αμβούργο. Που σωθήκανε και οι δύο μαζί την προηγούμενη χρονιά. Και νομίζω ότι. Άλλο επίπεδο η Γερμανία, εντάξει. Να λέμε τώρα, εντάξει. Πάντως είσαι λίγο αδιάβαστος. Ναι, παρακαλώ. Να τα λέμε για αυτά. Να πεις, να μας διορθώσεις. Εξώδικο του Σούλη Μαρκόπουλου στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και δεν ανέφερες τίποτα. Πού είναι αυτό ρε φίλε? Σε αυτή την πόλη χρήσανται... Φίλε, μισό λεπτό, κάτσε, πού είναι, υπάρχει είδηση, έχει θαυτεί προφανώς, προφανώς και έχει. Πού είναι, έχει... Άμα δεν το πεις και εσύ, ποιος θα το... Έχει γραφτεί πουθενά. Έχει γραφτεί. Πού. Από site ή όχι. Στείλ το, γιατί να μην πεις. Sport Time. Το γράφει! Εννοείται ότι το γράφει. Φίλε, άμα υπάρχει εξώδικο του Σούλη και είναι απλήρωτος ο Σούλης και δεν το λένε τα παιδιά μας. Γιατί δεν το λένε τα παιδιά μας? Δεν τα λένε τα παιδιά μας. Κάτσε ρε φίλε τότε να το γράψει το Λαμπαουτάρης. Γράψε και μπορείς να το δεις κιόλας. Άμα θέλεις θα το στείλω και στο Messenger. Σε ανά μπράβο, ναι, να μην ψάχνω. Θα στο στείλω τώρα. Στείλε. Στείλε ένα Messenger. Να το βρήκα, το βρήκα. Εξώδικο του Μαρκόπουλου στον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Γιατί δεν το λένε? Γιατί δεν το λένε? Τον προπονητή μας που τον ευχαριστούμε πολύ. Δεν τα είπα. Εδώ και ένα χρόνο. Απλήρωτος εδώ. Δεν έχει πάρει καμία από τις δόσεις. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Δεν μας τα λέτε, δεν μας τα γράφετε αυτά όμως. Πρέπει λίγο να τα πούμε. Καλά έκανες και μας το είπες φίλε. Ευχαριστούμε. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Καλή συνέχεια και θα μιλήσουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλά, ρε το Σούλη, δεν τρέπεστε. Ρε το Σούλη έχετε απλήρωτο, ρε. Ρε δεν τρέπεστε. Ναι. 180 χρόνια στον ΠΑΟ και τον έχετε απλήρωτο τον άνθρωπο. Παρακαλώ, κυρία μου, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε εσάς. Έλα. Παρακαλώ. Έλα, ρε. Σας ακούμε. Μ' ακούς? Βεβαίως. Με συνάγει χαρά σου μόλις σου είπε ο άλλος την είδηση, έτσι. Βέβαια, γιατί, βέβαια, φυσικά. Εμείς πρέπει να βοηθάμε τον κόσμο εδώ πέρα να ενημερώνεται. Να μπει στις πληροφορίες. Δεν θα δω ένα τηλέφωνο, αλλά μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Μιλάνε για το Αμβούργο που έχασε κατηγορία. Γνωρίζουν τι λένε. Η μεγαλύτερη ομάδα λοιπόν ας πούμε στη Γερμανία. Και επειδή δηλαδή ήρθαμε ανάποδα να με λοιπόν τα πράγματα, τολμάνε να μιλήσουν λοιπόν υποτιμητικά. Έπαψε να είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Πρώτη φορά χάνει η κατηγορία. Και πήρε σε έναν παίκτη ο οποίος απλά έχει αλβανική καταγωγή, Γερμανός είναι. Ναι. Στη Γερμανία γεννήθηκε, σωστά. Εκεί μεγάλωσε, εκεί έμαθε μπάλα, εκεί παίζει. Εκεί έπαιξε και στις εθνικές της Γερμανίας. Που και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Χρειάζεται όταν μπορεί να παίξει στις εθνικές της Γερμανίας. Κοίταξε να δεις την αμετροέπεια και την αγραμματοσύνη πάρα πολλών και δικό μας. Το ίδιο συμπεριφέρθηκαν και στον Άρη.
Γιατί λοιπόν έχασε από δικά του λάθη να με κατηγορία, έπαψε ο Άρης να είναι μεγάλη ομάδα. Ο Άρης πρέπει να αποδείξει τίποτα. Και αυτά τα σαΐνια τώρα μου έδωσες αυτή να με λοιπόν ας πούμε την μπάσα, αυτά τα σαΐνια εκεί οι δίθεν ας πούμε τεχνοκράτες, αυτοί εκεί με τα λευκά κολάρα όπως έλεγαν στην Αμερική στην περίοδο του 1960, με αυτά να με λοιπόν ας πούμε με τα καλόπεδα Νόβα Μόβα να με και τα λοιπά, έκαναν προσφορά στον Άρη γιατί ήρθα από τη Β' Εθνική 700 χιλιάρικα. 800. Αυτοί βρίσκονται ακόμα εκεί ας πούμε στη Νόβα και παριστάνουν λοιπόν τους τεχνοκράτες. Ιδιωτικός τομέας είναι, ό,τι θέλουν κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Εγώ ρωτάω και λέω αυτοί εδώ οι αεριτζίδες που πουλάνε να είμαι λοιπόν ας πούμε αέρα παρασί που έλεγε και ο πατέρας μου ο συγχωρεμένος ο Μικρασιάτης, βρίσκονται ακόμα εκεί στη θέση τους και παριστάνουν τους τεχνοκράτες και μιλάνε. Και λένε να με πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, 5 το λάδι, 3 ας πούμε λοιπόν το ξύδι, 45 το λαδόξιδο. Και βρίσκονται ακόμα εκεί, κάνανε προσφορά στον Άρη λοιπόν 700 χιλιάρικα. Εγώ αν ήμουν θα τους είχα να με κρεμάσει ανάποδα στην πλατεία Αριστοτέλους για παραδειγματισμό. Θα σου πω τι έχει γίνει με την Νόβα, μια που μου δίνεις την πάσα. Η Νόβα, όπως και με άλλες ομάδες, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί με το νου της τις ομάδες που είχαν άμεση ανάγκη για χρήματα. Και σου λέει, ο Άρης δεν έχει αυτή τη στιγμή έσοδα από πουθενά. Πρέπει να κάνει μεταγραφές, πρέπει να πληρώσει διακανονισμούς, πρέπει να πάρει αδειοδότηση. Πάω λοιπόν στον Άρη, τον Όφη και κάποιοι και δύο-τρεις άλλες ομάδες και τι κάνω. Τους δίνω 7-8 κατοστάρικα αρχικά, ώστε στην πορεία να πάω και να τους δώσω 1-1-100-1-200. Στον Άρη έφτασε να δίνει μέχρι και 1-400. Περίπου. Να απαντήσω. Μισό λεπτάκι. Ο Άρης, ο Όφη το πήρε το 1 εκατομμυριάκι και όχι μόνο το πήρε. Πανηγύριζαν και λέγανε ο μεγάλος Όφη πήρε και έχει συμβόλαιο και πήρε αδειοδότηση ενώ ο Άρης δεν πήρε, δεν έκλεισε τηλεοπτικό και δεν πήρε αδειοδότηση. Βέβαια ο Καρυπίδης το πήρε γιατί διαπραγματευόταν τα υπόλοιπα και ήξερε ότι στην πορεία με την ομάδα που φτιάχνει, αν όχι με την ΕΡΤ, η ίδια η Νόβα θα έφτανε σε ένα σημείο να του προσφέρει μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Πέσαν λοιπόν στην ίδια παγίδα και αν θέλεις στην εμπορική πράξη που πήγαν να ρίξουν αυτή τον Άρη. Δηλαδή σου λέει δεν έχει λεφτά, γιατί αυτό δεν ακουγόταν. Πώς θα κάνει μεταγραφές. Δεν έχει λεφτά, δεν έχει για προκαταβολές, δεν έχει για το γήπεδο, θα μπουν μέσα, θα γίνουν προσφυγές, θα διαλυθούν. Έλα όμως που είχε. Απαντήσω. Να απαντήσεις. Τρίτη φορά στο λέω. Θα πρέπει να είναι κάποιος, για να μην χρησιμοποιήσω άσχημες λέξεις, πολύ αφελής. Αγνοείζε τον κόσμο του Άρη. Σοβαρά μου μιλάς ότι σκέφτηκαν αυτοί έτσι. Αγνοείς τον κόσμο του Άρη, ο Άρης είναι Όφη, ο Άρης είναι Παναθηναϊκός, ο Άρης είναι Ατρόμητος. Πραγματικά. Θέλω να σκεφτείς το εξής. Παύλο μου άκουμε λίγο, θέλω να σκεφτείς το εξής. Δεν έχουν αντίληψη. Για πλάκα κατέβασε 30.000 ας πούμε να πήγανε 30.000 άνθρωποι στην Αθήνα μία απόσταση 600 χιλιόμετρα που δεν έχει γίνει πουθενά από καμία ομάδα που κάθε χρόνο παίζει να με Champions League από την Μπαρσελόνα από τη Ρεάλ που δεν έχουν να με κατεβάσει παραπάνω από 4-5.000. Ο Άρης πήγε στην Αγγλία, πρόσεξε με να δεις γιατί τώρα μου δίνεις άλλη πάσα, επειδή να με παρακολουθώ να με βίδεα παλιά, θέλω να βλέπω παλιά τι έγινε. Ακόμα στην Αγγλία μνημονεύουνε τον Άρη να με τη Manchester City 10.000 κόσμο και δεν μπορούν να το πιστέψουνε. Διαβάζω συνέχεια τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, πριν από 10 λεπτά. Λοιπόν, κατάλαβες τι λέω. Εγώ κατάλαβα, ακόμα και εγώ ξέρω. Δεν μπορούν να καταλάβουν λοιπόν, ας πούμε, οι Άγγλοι δεν μπορούν να πιστέψουν πως ομάδα εκτός έδρας έφερε 10.000 κόσμο. Και έρχεσαι εσύ μου λες, ας πούμε, ότι έκαναν τον Άρη και τον υπολόγιζαν με τον Όφη και τον Ατρόμητα Φιλό. Είναι μία, άκουσε με λίγο. Είναι παρόλο που εσύ δεν. Μη χαρακτηρίζεις. Δεν θέλω χαρακτηρίσεις. Γιατί να μην χαρακτηρίζεις. Γιατί φέρνεις εμένα σε δύσκολη θέση. Δεν θέλω. Δεν θέλω χαρακτηρισμούς. Μπορούμε να τους κριτικάρουμε, να ασκούμε κριτική και μια χαρά το πήγες μέχρι τώρα. Μην χαρακτηρίζεσαι, παρακαλώ. Ωραία, εμπάσχετο. Δεν θέλω χαρακτηρισμό. Αν και
Τέλος πάντων, σέβομαι εσένα, να είμαι και όχι λοιπόν αυτό. Θέλω να είμαστε σωστοί, Παύλο μου. Δεν χρειάζονται χαρακτηρισμοί. Και να σου πω και κάτι. Ποιος έχασε. Ποιος χάνει με 1 εκατομμύριο τηλεθεατές στην ΕΡΤ προχθές. Αυτό ακριβώς. Πιστεύεις ότι δεν έχει γίνει εντός. Όπως είπες, οι καφετέριες και αυτά δεν υπολογίστηκαν. Είναι πάνω από 1.300.000. Φυσικά. Γιατί είναι πάνω και βλέπουν, από 1.300.000. Για να σε ρωτήσω κάτι, δύο ρωτήσεις. Δεν μου λες, στα διαρκείας, ναι. Δεν ξέρω πόσα είναι αυτή την ώρα, είναι μέσα και τα διαρκείας που δίνουν οι σύνδεσμοι. Για είναι ναι. Μόνο αυτά που δίνει η ΠΑΕ. Όχι, είναι και των συνδέσμων. Είναι σίγουρο αυτό. Ναι, αλλά ακόμα δεν υπάρχει οριστικό νούμερο. Οριστικό, εντάξει, σίγουρα. Απλά το Σάββατο το πρωί υπολόγιζαν μαζί με τα συνδεσμικά ότι είναι γύρω στα 7.500. Αλλά από το Σάββατο το πρωί γινόταν χαμός. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, λέμε 8.000-8.500 μέσο όρο. Νομίζω ότι είναι ένα νούμερο ναι, που προσεγγίζει την πραγματικότητα. Τώρα, αν είναι 9.500 ή 9 ή 10. Ωραία, εντάξει. Απλά, όχι, απλά ήθελα να μάθω αν μέσα σε αυτά είναι λοιπόν και τα, και τα διαρκεία σου δίνουν λοιπόν οι σύνδεσμοι. Ναι. Και μία ακόμα ερώτηση εκτός Άρη. Ναι. Αυτός ο Μάνος από τη Σιβέρια, δεν είναι, όχι, στο Νόη, Βέρια και μετά όχι. Μετά πήγαμε λοιπόν, ας πούμε, στον Ολυμπιακό. Πού βρίσκεται? Αν δεν κάνω λάθος, έμεινε στον Ολυμπιακό. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είδα κάτι. Έμεινε έτσι. Τον ήθελε ο Πανιώνιος κάποια στιγμή από τη διάρκεια. Γιατί... Δεν διάβασα τώρα, αν πήγε κάπου σε άλλη ομάδα. Επειδή ανάφερες, ας πούμε, Καψάλη και μου ήρθε αυτός, ας πούμε, και επειδή είχα ακούσει τότε ότι κάτι, ναι, κάπου θα τον έδινε δανεικό εκείνα θα κλπ. Γι' αυτό ρωτάω ότι. Πού βρίσκεται αυτή, έμεινε στον Ολυμπιακό δηλαδή, έτσι. Ναι, απλά να δω το εξής. Αν ο Μάνος από τον Όφη έφυγε, έληξε το συμβόλαιο και ήταν ελεύθερος, θα μπορεί ναι. Λογικά μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη να πάει κάπου. Αλλά δεν ξέρω υπό ποιο καθεστώς έφυγε από τον Όφη. Είναι... Αν δεν πήγε με μεταγραφή και νομίζω ήταν ελεύθερος, δηλαδή ναι. Είχε λήξει το συμβόλαιο του με τον Όφη, ναι. Θεωρείται ελεύθερος. Μπορεί δηλαδή μέχρι 14 Σεπτεμβρίου μάλιστα. Να πάει κάπου. Αλλά δεν το ξέρω σίγουρα να σου το πω. Έτσι από περιέργεια μόνο θέλεις, ας πούμε, θα το ψάξω, και θέλεις αύριο έτσι, όχι να με τίποτα άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλώς έγινε, Χρήστο, ευχαριστώ να σε καλά, πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, 23-10-287-888. Παρασκευή στις 6. Το κανονίσαμε να είναι και η ώρα της εκπομπής. Γιατί είναι Παρασκευή, να την κουπανίσω εγώ. Λοιπόν, Παρασκευή στις 6 έχει φιλικό η ομάδα. Το νέο αίμα του All About Aris, Τσίψιος και Γκάτος. Το δίδυμο που όλοι αγαπήσατε. Το δίδυμο που τα Σαββατοκύριακα έκανε πανικό και τα μεγαλύτερα νούμερα ακροαματικότητας για εκπομπή All About Aris από τη μέρα που ήρθαμε. Μην τα πιστεύετε αυτά τώρα εσείς οι δύο τώρα, μην κορδώνεστε οι δύο. Θα είναι εδώ μαζί σας, στούντιο, και Νίκος Παπαδόπουλος θα μεταδώσει το παιχνίδι του Άρη με τον Αγροτικό Αστέρα. Έχει ενδιαφέρον και για τον Αγροτικό Αστέρα, που είναι της πόλης ομάδα. Αλλά το πιο μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι... Πρώτο ντεμπούτο κάνει ο σκύλος, παιδιά, την Παρασκευή. Πρώτο ντεμπούτο, υπάρχει και δεύτερο. Κάνει ντεμπούτο σκύλο την Παρασκευή, παιδιά. Σιώπη και Μαρτίνες έχω να δείτε την Παρασκευή στον Εύωσμο. Ο Αγροτικός θα βγάλει όλη τη σεζόν. Όλη τη σεζόν θα βγάλει ο Αγροτικός. Με Σιώπη και Μαρτίνες. Παρασκευή στις 6. Παρακαλώ. Αντί να καυγίζεις, άστε να ακούμε λίγο τη μουσική. Πίστεψέ μου, είναι υπέροχη. Λοιπόν, ναι. ερώτηση. Μας είπες ότι θα γίνει παιχνίδι. Μάλιστα. Την Παρασκευή στις 6. 6 ώρα στο κήπεδο του Ευόσμου. Ναι, Αγροτικός Αστέρας Άρης. Α, μπράβο, τώρα το είπες. Γιατί λέω ρε φίλε, θα παίξουμε, αλλά σε ποιο γήπεδο και πού. Είπα 6 ώρα. Την ώρα την είπες, το στάδιο δεν είπες. Πού θα παίζανε με τον Αγροτικό Αστέρα, στο Βικελίδης. Όχι. Πού. Μπορεί να παίζαμε στη Μακεδονικού. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Γιατί. Το είπα τώρα. Μπράβο. Στο Ευόσμιο. Καλό είναι που δίνει φιλικά στην ομάδα του Ευόσμιου, γιατί εμείς τα παιδιά των δυτικών συνοικιών πάντα έχουμε ιδιαίτερη συμπάθεια στις ομάδες των δυτικών συνοικιών.
διοργανωθεί να το κάνουμε τώρα. Ωραία, να πάμε να δούμε λίγο σιώπη. Λίγο σιώπη να δούμε. Έγινε αυτό που έγινε, δεν πειράζει. Βασικά εγώ θέλω να δω Μαρτίνες, όχι σιώπη. Το σιώπη τον ξέρω ότι είναι σκύλος. Τον άλλον θέλω να δω. Θα έρθει η ώρα, όλων, σιγά σιγά. Πάντως, αν είναι πρόεδρε, να κάνουμε εμείς αυτό που κάναμε στις Κερκίδες και να κάνεις εσύ κάθε φορά αυτό που κάνεις εκεί που το κάνεις, εντάξει, να συνεχίσουμε να το κάνουμε, να δούμε πού θα το φτάσεις, ρε φίλε. Δεν είναι. Σωστό. Να δούμε πού θα το φτάσεις. Τι άλλο θα κάνεις. Εντάξει, τώρα πολύ σοβαρά, όποιος πίστευε ότι ο συγκεκριμένος έκανε αυτό που έκανε, εντάξει, δεν το πιστεύει κανείς. Χαλάλη του όμως αυτό που έγινε και θα του δώσουμε και άλλη χαρά. Αρκεί να πάνε όλα καλά, θα του δίνουμε εμείς τη χαρά στις εξέδρες, να μας δίνει μόνο χαρά η ομάδα και ας γυρίσει επιτέλους αυτό το ωραίο το κλίμα που ζούμε τώρα. Πολλά χρόνια είχαμε να το ζήσουμε και κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και αυτό για μας. Τώρα, ο Μάκης Χάβος έφαγε τον Μπάμπη τον Τενέ στη Λαμία, να ξέρετε. Θα έχει και άλλες αλλαγές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έφαγες ήδη ένα προπονητή, όπως αντιλαμβάνεσαι, εσύ τον έφαγες, όχι ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Έβαργε. Δεν πειράζει. Κάποτε θα γινόταν και αυτό. Τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο να φάμε κάποιον προπονητή. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μόλις για διάφορους λόγους θα αποχωρήσει, ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα επανέλθει εκεί που ήταν, γιατί εκείνη η θέση τους. Και δεν το λέω με κακία, αλλά με αυτό, ρε παιδί μου. Κάποιες ομάδες είναι για Α εθνική, κάποιες ομάδες είναι για Β εθνική. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Έτσι είναι κάποια πράγματα. Ναι. Το μάτς με το Λεβαδιακό είναι... Αυτή τη στιγμή το μάτς με το Λεβαδιακό είναι Δευτέρα. Ωστόσο έχει γίνει μια προσπάθεια του... Γίνεται μια προσπάθεια του Άρη να πάει Κυριακή το μάτς. Δεν εξαρτάται όμως μόνο από τη Super League, εξαρτάται και από την ΕΡΤ. Γιατί είναι τρία τα παιχνίδια τα οποία μπορεί να δείξει... που έχει η ΕΡΤ ομάδες δικές της δηλαδή. Το ένα είναι Σάββατο, το άλλο Κυριακή, το άλλο Δευτέρα. Η ΕΡΤ εμφανέστατα προτιμάει ο Άρης να είναι Δευτέρα, γιατί θα έχει τηλεθέαση Δευτέρα, από το 0,3% θα πάει στο 15% και στο 20% και στο 25% πάλι. Θα δούμε πώς θα γίνει, γιατί υπάρχει και στη μέση η αστυνομία, η οποία λέει έχει εκθεσή, το μεταξύ την Κυριακή τελειώνει το μεσημέρι. Έρχεται ο Μητσοτάκης δεν μιλάει τελευταία μέρα. Έρχεται, τελειώνει, το μάτς είναι το βράδυ. Αλλά εμείς τα μέτρα της αστυνομίας. Το έχουμε αυτό. Όταν ακούω τα μέτρα της αστυνομίας, λίγο, εντάξει, γελάει ο κόσμος με τα μέτρα της αστυνομίας. Κάθε χρόνο εγώ βλέπω ότι στη ΔΕΘ δεν επαρκούν οι δυνάμεις, δεν κάνουν οι δυνάμεις, δεν αυτό. Αλλά 3.500. Ναι, και παίζει Άρης Παναθηναϊκός κανονικά. Άρης, και πέρσι είχαμε παρόμοιο ζήτημα. Άρης Τάδε κανονικά. Όποτε είναι ο Άρης έχει πρόβλημα. Άμα είναι άλλη ομάδα, δεν έχει πρόβλημα. Το Άρης Λεβαδιακός, η αστυνομία σε τι χρειάζεται. Τι? Η αστυνομία. Φίλε, θα έχει 25.000 κόσμο για λόγους ασφαλείας. Με τόσο πολύ. Για τροχέα. Τροχονόμους θέλουμε. Για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Αγόρι μου, εγώ μιλάω σοβαρά. Δηλαδή γύρω-γύρω από το γήπεδο και μέσα στο γήπεδο. Το Άρης Λεβαδιακός θέλει αστυνομία. Φυσικά, φίλε. Για ποιο λόγο? Θα εκδράβουν οι κομποτιακοί. Ορίστε. Καλά, δεν αντιλαμβάνει, θα έρθει ο Κομπότης εδώ, οι Κομποντιακοί. 3.000 Λεβαδιακοί θα έρθουν στο γήπεδο. Δεν πρέπει να έχει η αστυνομία επαρκής δυνάμεις. Τι γραφικότητα είναι. Τι είναι. Συγγνώμη, δεν είναι γραφικότητα. Φεύγει ο Μητσοτάκης η ώρα 1 το μεσημέρι. Κλείνει η έκθεση μετά. Τι αστυνομία χρειάζεται 7.30 ώρα το απόγευμα να γίνει το μάτς. Πες μου εσύ. Να σου πω. Ναι. Θα πρέπει να δικαιολογήσουν το 10% που παίρνουν από τις ομάδες. Μάλιστα. Ωραία. Σου λέει τώρα, τι να τρέχω τώρα από το ένα στο άλλο. Όπως περιμένω να ακούσω τι έγραψε ο παρατηρητής στο Άρης Λάρισα. Αν έγραψε κάτι. Θα σου πω. Έγραψε για υβριστικό σύνθημα κατά κούγια. Για να πάρει ένα χιλιάρικο. Ναι. Για να βγάλει τα έξοδα. Τριχιλιαρικάκι ή κάτι τέτοιο είναι. Όταν σου λέω εγώ ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι παρατηρητές, είναι οι μεγαλύτεροι, να μην πω,
και η ΕΠΟ είναι η μεγαλύτερη, να μην πω, από πού τα βγάζουν τα χρήματα. Και δεν είναι μόνο σε εμάς, το κάνουν και σε άλλες ομάδες. Και το κάνουν κυρίως στις ομάδες που έχουν κοινό. Δηλαδή, Λιβαδιά Απόλλων Αθηνών, παράδειγμα, άκουσες ποτέ τίποτα? Όχι. Απόλλων Αθηνών Λιβαδιά, όχι. Γιατί από εκεί δεν έχει φράγκα. Εκεί τι να γράψει ο παρατηρητής? Ενώ στις ομάδες που έχουν κοινό, άμα πούνε ένα σύνθημα, ξέρω εγώ, οι φύλαχλοι υβριστικό, καταγράφεται. Λες και είμαστε στην εκκλησία. Λες και το 2018 θα σταματήσουν στην Ελλάδα να βρίζουν. Είναι πανέξυπνος ο τρόπος με τα υβριστικά συνθήματα για να βγάζουν χρήματα κάποιοι οι οποίοι συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρεται το ελληνικό δημόσιο στον Έλληνα πολίτη. 7 μήνες, ας πούμε, μπορεί να κάνει μια απόφαση για την αναπηρία ενός ανθρώπου να πάει από τη μία υπηρεσία στην άλλη, και όταν θα πας να κάνεις εσύ τη φορολογική σου δήλωση θα φαίνεται μέσα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ας πούμε παράδειγμα, σε ένα μέλος της οικογένειάς σου που έχει 80% αναπηρία. Ναι. Ελληνικό δημόσιο, ελληνική νοοτροπία, άνθρωποι που παίρνουν χρήματα σε βάρος άλλων για λόγους επιβίωσης δικούς του. Όχι, δεν είναι θέμα επιβίωσης, είναι θέμα οικονομισιάς. Παντελονάτα, όμορφα και καθαρά. Όπως παραδείγματος χάρη ο κ. Βασίλης είχε τη γυναίκα του για να παίρνει κανένα δεκάρικο, ας πούμε, το μήνα. Παραδείγματος χάρη. Στα δικαστήρια, στα δικαστήρια τώρα. Ναι, θέλει επαναπρόσληψη. Και όπως ο κύριος Γιακουμάτος είχε την κόρη του στα 28 της χρόνια που τελείωσε το παιδί νομική. Ήταν μέσα στην ΕΠΟ. Ορίστε. Δυνατή. Δυνατή. Και η μία και η άλλη. Δυνατές. Πολύ καλές. Ναι. Καλές για άλλα πράγματα. Όχι, στην νομική. Καλές, δυνατές. Καλές στην νομική. Τελείωσαν ένα πρόταση. Έπρεπε να είναι. Ναι, μα. Ναι, σε έπιασα, μη στα έγινε. Να είστε καλά, έγινε, κύριε. Γεια σας. Μίλες πολλά γιατί θα επέμβει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ είπα ότι ήταν καλές, δεν είπα ότι κακές. Ναι, ότι ήταν όμορφα κορίτσια, αγγελικά πλασμένα. Έγινε, γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια. Διάλειμμα. Τώρα. Αμέσως. Πάμε. Ναι. Πάμε. 23-10-287-888. Για το φίλο με ρωτάει αν είναι καλύτερος ο Μαύρα ή από τον Ρονάλντο. Γιάρο. Πρώτον, παιδιά, δεν τον έχω δει να παίζει με τη φανέλα του Άρη. Όταν τον δω να παίζει με τον Άρη, και γιατί λέω με τον Άρη? Γιατί πολλές φορές θα πρέπει να δεις έναν αθλητή πώς συμπεριφέρεται σε ένα περιβάλλον, σε μια ομάδα, στις απαιτήσεις, στην πίεση, σε πάρα πολλά ζητήματα και θέματα και πράγματα. Όταν το δούμε με το καλό, θα ξέρουμε. Και θα σας πω, το βιογραφικό του είναι εξαιρετικό. Μιλάμε για παίκτη που έπαιζε κάλλιστα και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ειδικά τον Ολυμπιακό τον απασχόλησε πάρα πολύ. Δεν του δίνε το 500 που ζητούσε. Στον Άρη έκλεισε με λιγότερα χρήματα. Μαζί με τα μπόνους πάει γύρω στα 3-3,5 εκατοστάρικα, να ξέρετε. Το μπόνους καλό είναι, δεν μας πειράζει να το δώσουμε γιατί θα έχουμε πάρει το κύπελο. Δεν μας χαλάει καθόλου. Πάρ το κύπελο εσύ και θα δώσει ο πρόεδρας τα μπόνους. Παρακαλώ στο φίλο τον επόμενο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ θέλω τον double, όχι μόνο τον κύπελο. Τον double θες εσύ. Ναι, ναι. Με τον double δεν μπορεί να τα πληρώσουμε. Άμα είναι να πάρουμε τον double, όλα αυτά που έχει βάλει μέσα ο Καρυπίδης, αν πάρει τον double, μόνο ο Κινέζος θα μας σώσει. Αφού έχουμε κάνει συμφωνία. Θα μου πεις πάρει τον double και τα πληρώνεις μετά του χρόνου. Ναι. Εντάξει. Θα ήθελα να ρωτήσω, στο προσινό μέρος της φανέλας υπάρχει κάποια εξέλιξη για διαφήμιση? Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Περιμένουμε. Ξέρεις για ποιο λόγο δεν παίζω στον Βικελίδης? Για ποιο? Δεν είναι, δεν φταίει ο Χλωτάπητας. Αλλά στολίζουμε το γήπεδο για να αποδεχτούμε τους δίπλα, αυτό με αγωνιστική. Εντάξει μωρέ, ένα απλό παιχνίδι είναι γι' αυτό. Ναι. Τρεις βαθμούς θα πάρεις με αυτούς, ναι. Ένα βαθμό στην ισοπαλία, μηδέν στην ήττα. Και αυτοί και εμείς. Το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, έγινε. Άντε, Γιαννάρα για πάντα, όλοι στο γήπεδο. Να είσαι καλά. Πάμε, παρακαλώ, στον επόμενο. Γεια σου Χρυσάνε, καλησπέρα. Χαίρετε. Από την Κιτρινό Μαύρη Κοζάνη. Κοζάνη, βέβαια. Έτσι, ωραία. Έχω δει και το σύνδεσμο εκεί στο κέντρο.
Εξαιρετικό σημείο. Πιο, από ένα καφέ απέναντι το βλέπα. Πανέβηκα σε ένα πάνω όροφο και τα λοιπά και απέναντι ήταν η συνδεσμάρα. Παλιά μεγάλη, δεν πειράζει. Λοιπόν, Χρήστα, χαίρομαι πολύ που η ΠΑΕ επιτέλους κάνει κυνηγά λίγο για το θέμα έκθεσης, λίγο προβολή. Ναι. Να μην αφήνουμε μέτωπα ανοιχτά μόνο για άλλους, δηλαδή τις σωστές κινήσεις για να στηρίξει ο κόσμος. Mm-hmm. Και ένα μικρό παραπονάκι. Παρακαλώ. Λίγο να εξοπλίσει λίγο τη μπουτίκ, δηλαδή με το λεβαδιακό. Να μπορέσει να μα... Αυτό δεν είναι παράπονο, είναι μια κατάσταση που πρέπει να το ρυθμίσει, είπα. Είναι, για μένα είναι απαράδεκτο να έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο και ακόμα να μην έχουμε ρούχα και πράγματα και προϊόντα και να σου πω και κάτι. Απαράδεκτο για την ίδια. Γιατί με την τάβλα που έχει ο κόσμος, έτσι ακριβώς, το 1/10 να παίρνε κάτι από την μπουτίκ, θα έχεις βγάλει άλλη μια πενιντάρα. Γιατί για να γεμίσουμε πάλι τα πιτσιρίκια μας με μπλούζες, με... Εσύ, εγώ πήγα το μικρό. Και μου έλεγε, μου είπες ότι όταν πάμε στο γήπεδο θα μου πάρεις φανέλα. Λέω... Επειδή και μη τάξαμε έτσι όπως και εσύ. Ναι, έκανα τρίπλα. Λέω... Έκανα τρίπλα, λέω, ναι, αλλά ήταν καφτατζόκλιο το παιχνίδι. Γι' αυτό δεν πήγαμε στο δικό μας. Τι να κάνω. Τώρα που γυρνάμε σπίτι μας με το καλό, με το λιβαδιάκο, να είμαστε έτοιμοι λίγο, λίγο αυτό να το τρέξουν έστω βασικά δύο φανέλες, όχι τα... Ξέρω ότι δεν εξαρτάται από τον Άρη. Ξέρω ότι εξαρτάται από την Nike. Και γενικότερα θα το πάρει συνολικά η Nike το όλο θέμα. Αλλά ας πιέσουν και αυτοί όσο μπορούν, παιδί μου. Τώρα αμαρτία είναι, εντάξει. Θέλω να πάρω μια φανέλα Bruno Gamma. Θέλω να πάρω μια φανέλα Gamma και μια μαυράει και δέρνει. Μαυράει. Τι, δεν πρέπει. Ακριβώς. Ωραία. Χάρηκα. Να σε καλά. Να σε καλά. Ο φίλος ο Νίκος μου λέει ότι χάθηκε μια επιλογή, λέει, για τον ΠΑΟΚ την 7η αγωνιστική. Ο Χάβος δεν θα είναι στους πιθανούς αντικαταστάτες του Λουτσέσκου. Πάντως, τελευταία φορά ο Χάβος ήταν ή ο Δερμιτζάκης που έφυγε. Ο Δερμιτζάκης ήταν. Και ή πήγε ο Χάβος μετά το Δερμιτζάκη και πήγε ο Χάβος. Επόμενος, παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας. Περίμενε λίγο. Ναι, ρε φίλε. Γεια σας! Λοιπόν, πάμε σινεμά. Ναι. Με σινεμά πάτε. Και... Ναι, ρε φίλε, σε ένα πάμε. Γιατί... Τι παραδείτε, το Ποκοπίκο? Όχι. Αυτό που θα γίνει στη Ντούμπα. Ποιο? Το σπίτι των τεράτων. Α, το σπίτι. Ναι. Θα γίνει τέρατα. Θα γίνει τέρατάκι. Να πω στα παιδιά μου που με παίρνουν τηλέφωνο από το Viber της συζύγου να μην με παίρνουνε. Α, είδες, πολλά παιδιά σ' ακούνε. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Κοίταξε, αυτό που σε ήθελα είναι αλήθεια μου. Τώρα δεν γίνεται τώρα, ρε φίλε, να πάμε τρίτη τώρα για σμόκερα, μην έχει ο Νικόλας πρώτη μέρα στον πυραγωγείο μια Bruno Gamma φανέλα. Σωστό, σωστό. Το είπα, φίλε, το σημειώνω. Δεν υπάρχει. Τώρα αυτό είναι τραγικό λάθος. Ναι, βάλε την περσινή. Εντάξει, τώρα περσινή, άλλαξε η χρονιά, άλλαξε η χρονιά, άλλαξαν οι στόχοι της ομάδας, άλλαξε η ομάδα, θα αλλάξουμε και φανέλα. Βέβαια, θα βάλουμε μια της Dortmund που πήραμε εμείς και θα δούμε. Για μια εβδομάδα θα φοράμε Dortmund. Και μια κίτρινη Μπαρτσελόνα πήραμε, Μέση. Έχουμε και εμείς κίτρινη Μπαρτσελόνα, ευτυχώς. Δεν έχουμε Μέση. Εμείς βάλε δεν αυτή. Είμαστε τόσο πολλάτες. Βάλε αυτή. Καλά το πάει ο Θόδωρας. Καλά το πάει, εντάξει. Να συνεχίσει έτσι. Καλά το πάει ο Θόδωρας. Καλά το πάει. Ο φίλος μας μου έκανε παράπονα. Ναι, ναι. Γιατί δεν μου έστειλε. Τι ώρα έβαλε ο Καρυπίδης το έτσι εσείς. 11.30 εκείνη την ώρα. Και μου έστειλε μήνυμα και δεν το απάντησε και λέει τι κάνει, γιατί δεν μου απαντάς τα μηνύματά μου. Ναι. Ο Γαλάζιος Τρομαδούρος. Αυτός θέλει να παίξω και το δεύτερο μάτς ο Καφτατζόγκλου. Ο κολλητός του Παπαθανασάκη, αυτός λες. Λες και νομίζει ότι επειδή έχει κόσμο τα λεφτά θα το πάρει να κλείνει και να πληρωθεί. Ναι. Καλά πες του. Χαιρετίσματα. Τέλος πάντων. Καλά δεν πάει αυτό τώρα. Καλά δεν πάει το έργο. Άντε πάνε δε σέργο. Πάντε 16 άτομα φιερικής ενέσεις και κουραστικά εξαιρετικό, έτσι. Τι έκανες? 16 άτομα φιερικής συνέλευση τροεστέχνη για τον μπάσκετ. Δεν είχε αντικείμενο τώρα χθες. Έγινε για να γίνει. Δεν είχε αντικείμενο, ξέρεις τι ώρα που τα είπε ο Τέκος. Ποιος? Ο πρόεδρος της ΚΑΕ.
Αφού τα έπεσε συνέντευξη πριν δύο μέρες. Γιατί μπορείς να το ρωτήσουν εκεί πέρα όσοι να, να είναι. Δεν γίνεται τώρα. 16 άτομα δεν είναι. Όταν έχει 7.500 διαρκείας, άρα έχεις 7.000 μέλη του ερασιτέχνη. Σωστό. Και όταν αυτοί εδώ όλοι, είτε παίξουμε Δευτέρα είτε παίξουμε... Να σου πω κάτι. Όλοι ψάχνονται πώς θα πάνε την Παρασκευή στο γήπεδο. Ναι. Αυτό και δεν ήθελε να, να ακούσει, ρε παιδί μου, να ακούσει. Αν τον πήρα εδώ, ρε φίλε. Ποιος εσύ που πήρες την ΚΑΕ. Ωραία. Εγώ θέλω να μου απαντήσει σε 10 ερωτήσεις. Ναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Καλό, okay. Τέτοια για αυτά. Άντε, bye bye. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Έλα, Χρήστα, δεν με ακούς. Ναι, πού να έρθω, πες μου όμως. Πού να έρθεις, λοιπόν, θυμάσαι που σε πήρα την προηγούμενη εβδομάδα που σου είπα αυτό, από την Ικαρία, Ικάριο, Πέλεγος, ναι. Πέλεπα. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, ήδη έχω ψήσει και τα δύο ανιψάκια μου να πάρουν και αυτά διαρχές να πάνε από αύριο μεθαύριο, μου είπαν. Αλλά εκείνο που πήρα να σου πω είναι το εξής. Παίρνω ένα φίλο που οξύ σήμερα, τον πω χρόνια πολλά, γενέθλια. Ναι. Και το πρώτο που μου λέει είναι, καλά ρε, εσείς πότε θα βουλιάξετε έτσι πάντα. Πού παίρνετε τον ένα, παίρνετε τον άλλο, τι θα γίνει, πού θα τους πληρώσετε. Μας αγαπάνε, έχουν ενδιαφέρον τα παιδιά, ρε. Αυτοί 15 χρόνια αυτά δεν λέγανε που τα παγωμένα τα χρέη τους. Ανησυχούσαν πώς θα τα πληρώσουνε. Πριν από εμάς, ξέρετε καλύτερα τα οικονομικά μας, τα πάντα λέω ρε γαμώτο. Τι ενδιαφέρον είναι αυτό, λέω. Έχουν πεθάνει, μιλάμε. Δεν το περίμεναν. Μα ο Άρης θα παίξει για να τον υποβιβασμό, δεν λέγανε το καλοκαίρι. Ναι, αυτό ακριβώς μου λέγανε. Για την παραμονή. Μια από τις 5-6 ομάδες που θα εκεί να σωθείτε. Θα ψηφίσετε να παίξουν, να πέσουν τρεις ομάδες, τι θα κάνετε. Ναι, τα θυμάμαι. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άντε καλά. Όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, μέσα στην τριάδα θα είμαστε. Στο λέω εγώ, δεν ξέρω, το πιστεύω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν είμαστε. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Επειδή είμαι και καθηγητής σε κάποιο σχολείο, άμα εμφανιστώ το πρωί, τι με κάνει. Καλά, τι υπάρχει λογοκρισία στο πώς θα ντύνονται οι καθηγητές, δεν κατάλαβα. Όχι, ρε, εγώ είμαι γνωστός, όχι, όλοι με ξέρουν. Ε. Εγώ είμαι γνωστός σε όλα τα παιδιά, εγώ είμαι γνωστός. Ωραία. Το έχω κάνει κιόλας μια φορά. Μια χαρά. Δεν απαγορεύεται να φοράς. Όχι, όχι, έγινε αγόρι μου, άντε. Εσύ και εσύ να είσαι καλά. Γεια σου, γεια. Να είσαι καλά. Επόμενος. Τι έπαθε. Κάτι έπαθε, χτυπάει μόνο το τηλέφωνο. Φαντάσματα στο Λίπερο. Γιαννόπουλο Σέρβις στο Λίπερο. 751-933. Data Labs στο Λίπερο. Mr. Gold στο Λίπερο. 62-85-86. Και Φτίκας. 905-503. Αμ' τι νόμιζες. Δεν θα τα έχουμε όλα εδώ. Όλα εδώ θα τα έχουμε. Τώρα τον ακούμε το φίλο. Για δώσε. Άνα μπράβο. Τρεις φορές δεν ακουγόσουν γιατί... γιατί δεν ήμουν εδώ. Κλείς το ραδιόφωνο. Το κλείσα. Μπράβο. Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο Μαυράη. Από τον Καρυπίδη έχει ανακοινωθεί. Έχει μπει η φάτσα του με μια φωτογραφία, με μια φανέλα του Άρη. Okay, αυτά τα από είδα. Την ΠΑΕ δεν ανακοινώθηκε. Όχι, από την ΠΑΕ όχι. Λοιπόν, επειδή έχει μπει ο πρόεδρος ένα επικίνδυνο τρυπάκι. Ναι, ποιο είναι αυτό. Λέω εγώ. Ότι πάει να τα βάλει με τον κόσμο του Άρη. Ναι. Για το ποιος την έχει πιο μεγάλη. Ναι. Επειδή εδώ στην πόλη όσες φορές αναμετρηθήκαμε με κάποιους άλλους, ναι. Ο λαός του Άρη δεν έχει χάσει ποτέ. Άμα θέλει, εκεί στην περίοδο του Δεκεμβρίου, δεν ξέρω ποια είναι τα παιχνίδια τα εντός έδρας. Ναι. Άμα θέλει, ας κλείσει ένα εντός έδρας κάτω στο ΆΚΑ, να πάμε να τη δείξουμε πόσο... Είμαστε εντάξει εμείς. Για να κάνει και μια ανάλογη μεταγραφή μετά το Γενάρη, ρε παιδί. Ναι. Σωστό και αυτό. Έτσι δεν είναι το σωστό. Γιατί εδώ πέρα... Δεν έχουμε τόσα λεφτά. Να πάρει. Άμα, ναι. Γιατί άμα πας στο ΆΚΑ, γεμίσει το ΆΚΑ, μετά πρέπει να φέρει, ρε φίλε, τον Μπέργκ. Καταρχήν πρέπει να πάμε... Τον Μπέργκ, αχ, αυτός ο Μπέργκ έχει κάνει ως αγόρα μια... Λοιπόν, καταρχήν δεν ξέρουμε μέχρι το... Μέχρι το Γενάρη δεν ξέρουμε αν τυχόν θα τους έχει πληρωμένους αυτούς και πόσες προσφυγές θα έχει, έτσι δεν είναι. Καμιά 35 προσφυγές θα έχει μέχρι στιγμής. 35 έχουμε τόσο άτομο από το εσωτερικό τμήμα. Δεν έχουμε, αλλά αυτά λένε, οι συμπολίτες αυτά λένε τώρα, θα έχουμε προσφυγές. Ναι, εντάξει, και όχι μόνο οι συμπολίτες, και γνωστοί δημοσιογράφοι της πόλης. Μέχρι το Γενάρη, μέχρι το Γενάρη ναι. Πρόβλημα δεν έχεις με 2,5 εκατομμύρια τηλεοπτικό. Το καλοκαίρι θα έχεις πρόβλημα αν έχεις, αν δεν είσαι συνεπής. Αλλά προκαταβολές. Τους δίνεις πάτημα. Περίμενε. Προκαταβολές τις έχεις πληρώσει ήδη. Ναι. 50 άρικα. Τα 50 άρικα. Τα έχουν πάρει.
Φίλε, άμα δεν δώσει τον Αργεντίνο την προκαταβολή, θα βρει. Πού τα βρήκε αυτά. Αυτά που τα βρήκε. Πρέπει να του τα χάρισε κάποιο, να του τα δώσαν. Πήραμε 300.000 από τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Και με αυτά τα 300.000 δώσαμε προκαταβολές 1,5 εκατομμύριο. Είναι πολλαπλασιάζονται. Πληρώσαμε τον Καζόν, φτιάξαμε τα έργα στο Ρήσιο, δώσαμε προκαταβολές, δώσαμε στους παίκτες που χρωστούσαμε τους περσινούς, δώσαμε 20, 30, 40 για να λύσουμε συμβόλαια. Είναι τα πολλαπλασιαζόμενα 300.000 αυτά. Ωραία πράγματα. Αλλά εμάς ο πρόεδρός μας σε ξενοδοχείο δεν συναντήθηκε με τον Μαρινάκη να πιούν καφέ. Ούτε σε εστιατόριο, ούτε στο σπίτι του, ούτε τίποτα. Όχι. Τίποτα. Αυτή ξέρει τι γίνεται τώρα, έτσι. Και γιατί έχουν μαλώσει οι δυο με το Μελισανίδη. Οι δυο μαλώσαν με το Μελισανίδη γιατί δεν τον πήρανε στο άρμα τους, γιατί είναι ένα του Άρη όλοι τώρα αυτοί. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται, γι' αυτό μαλώσαν. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό απόγευμα. Εσύ και εσύ. Βλέπω εδώ μου έχει στείλει κάποιος δηλώσεις του Τάτου, ο οποίος θέλει να γυρίσει στον Άρη. Ο Ανδρέας ο Τάτος. Και έχει κάνει δηλώσεις, λέει ότι δεν γράφτηκε ότι πάει, πήρε ένα ποσό από μένα. Όχι, πήρε, το γράφτηκε αυτό. Γι' αυτό πρέπει, Ανδρέα μου, να βγαίνεις και εσύ εκεί που πρέπει να βγαίνεις και να σου λένε ότι πώς δεν γράφτηκε. Γράφτηκε ότι ο Άρης πήρε 80.000 ευρώ από την τουρκική ομάδα. Πώς δεν γράφτηκε. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Ο Τάτος, ένας παίκτης που νομίζω ότι αδείξει τον εαυτό του γενικότερα και στον Άρη και με τον τρόπο που επέλεξε να αποχωρήσει. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή. Γιατί λέει φίλος, αν χωράει, γι' αυτό κάνω και το σχόλιο. Τώρα πάω στον ακροατή τον τελευταίο. Αν χωράει στην ομάδα, νομίζω δεν χωράει αυτή τη στιγμή. Όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης. Καλός παίκτης είναι ο Τάτος. Αλλά γιατί εκεί τώρα έχεις την κοινή Κολάσο, Μαρτίνες, Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία. Είναι άλλο επίπεδο τώρα πλέον. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς. Από Αθήνα. Από Αθήνα. Είμαι ο φίλος που πήρε Παρασκευή 24 Αυγούστου και πρόβλεψε το 0-3 μέσα στη Λαμία. Δεν ξέρω αν με θυμάται κανείς. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Αυτό προσώπως, από Αθήνα. Μπράβο, ωραίος, πολύ ωραίος. Δέχομαι τα συγχαρητήρια. Τα αποδίδουμε. Δεν αρκούνε, θέλω και κάτι ακόμα. Τι θες, φίλε. Μια συλλεκτική του Άγγελου. Καλό. Σχετικά. Όχι, επειδή είπες για φανέλες. Τι φανέλες. Και επειδή ακούω ο Άγγελος είναι παρόν. Ποιος Άγγελος? Ο Χαριστέας, δεν ξέρω. Ποιος είναι παρόν? Ξέρετε κανέναν άλλον Άγγελο? Ναι, τον Σπυρίδων. Ποιος είναι αυτός? Ο Άγγελος Σπυρίδων. Ποιος είναι? Θα σε κλείσω. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρεις τον Άγγελο Σπυρίδων? Τι ομάδα είσαι? Δεν το γνωρίζω. Τι ομάδα είσαι? Παρεμπιπτόντως αύριο είναι και γιορτή. Τι ομάδα είσαι? Που γιορτάζουν οι... γιορτάζει ανάμνησης, λέει, χώνες θαύματος Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εννοώ οι άγγελοι σχετικοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τη φανέλα θα την έχω με την πρώτη ευκαιρία. Όχι. Γιατί, αδελφέ μου? Δεν σου τα ξαγώ φανέλα. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε. Εγώ το λέω έτσι χαριτολογώντας. Όταν βγουν οι φανέλες, βγάζετε και μια συλλεκτική του Άγγελου. Μια συλλεκτική του Άγγελου. Δεν κάνω ένα αίτημα στην Παϊάρης, αλλά δεν ξέρεις τον Άγγελο Σπυρίδων και δεν θα σου δώσω φανέλα. Εγώ σου είπα, θέλω τη συλλεκτική του Άγγελου, χαριστέ, αδελφούλη. Εντάξει. Έτσι επειδή έπεσα μέσα. Πάρε στην ΕΠΟ Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, θα σου δώσουν αυτοί που βάλει τον γκολ στο Euro. Αδερφέ, ναι. Έτσι επειδή έπεσα μέσα στις στιγμές που. Το έπαιξες. Τα κεφαλάκια μας όλοι τα είχαμε πολύ χαμηλά και... Το έπαιξες. Ήμουνα ο μοναδικός. Δεν παίζω τέτοια άσχημα σπορ. Με ενδιαφέρει το πραγματικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά μας χαλούν το ποδόσφαιρο. Μέχρι και τις ουγαδελούπης το αποτέλεσμα ακούμε κάθε φορά που ανοίγουμε να ακούσουμε αθλητικό ραδιόφωνο. Τέλος πάντων. Εγώ πάντως δεν είμαι τόσο εθεροβάμων. Θα περιμένω να δω και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Περιμένουμε και άλλα πράγματα από τον Άρη. Μάλιστα. Σας εκπλήσω? Όχι. Με εκπλήσεις που δεν ξέρεις τον Σπυρίδων. Δεν πειράζει, αδελφούλη. Το ρίγκο δεν ξέρεις. Και άλλους που δεν ξέραν είναι πολύ σημαντικότερα πράγματα από αυτό. Όχι. Την ιστορία του Άρη πρέπει να την ξέρουμε. Ναι, έχω ακούσει διάφορα στα αθλητικά ραδιόφωνα. Μπράβο. Okay. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι της παρούσης.
Να είσαι καλά. Την αγάπη μου. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρει το Ρίγκο. Τι να πω τώρα, εγώ πες. Τον πιάσει ο Ρίγκο, τον κάνει. Αποχωρώ. Ώρα για μπλε αμέσως τώρα. Στα καπάκια έχω Παπατρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Στις 8, ράδιο Μαρμίτα. Γίνεται πανικός με την εκπομπή. Παιδιά, όλοι θα πάρετε. Αλλά Παπατρέγιας, ρε φίλε. Παπατρέγιας. Ακούει και Παπατρέγιας. Ετοιμάσου, Τασούλη. Ετοιμάσου. Άγιο Όρος σε βλέπω το καλοκαίρι. Άγιο Όρος.